Τη στιγμή που η Ευρώπη στη γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών επιβάλλει όλο και περισσότερε κυρώσει στη Ρωσία για την εισβολή τη στην Ουκρανία και καθώ η Δύση προσπαθεί να προσιλητήσει ακόμα και τι κάποτε ουδέτερε χώρε, στη Μόσχα έχει ανοιχτεί μια εντελώ νέα και πολλά υποσχόμενη αγορά στην Ασία αλλά και στην Αφρική. Η Νιγηρία, όσον αφορά τα αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου, ξεπερνά ακόμη και την Αλγερία, τον πέμπτο εξαγωγέα στον κόσμο. Εν ολίγης, η Νιγηρία είναι πλούσια σε φυσικό αέριο, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι πλούσια σε γείτονε, στου οποίου θα μπορούσε να πουληθεί μια τέτοια ποσότητα φυσικού αερίου. Η επόμενη μεγάλη αγορά που θα απορροφούσε το φυσικό αέριο τη Νιγηρία είναι φυσικά η Ευρώπη. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα: προ την Ευρώπη ακόμη και σε ευθεία γραμμή σχεδόν 3.000 χιλιόμετρων. Επιπλέον βρίσκεται αυτό το τμήμα, η μεγαλύτερη έρημο του κόσμου, η Σαχάρα, πολλά ορεινά συστήματα, μια αρκετά βαθιά Μεσόγειο θάλασσα, αρκετέ χώρε σε τεταμένη πολιτική και στρατιωτική κατάσταση. Οι ίδιοι οι Νιγηριανοί προσπαθούν εδώ και δεκαετίε να κατασκευάσουν τον Trans-Saharan Gas Pipeline, ο οποίο θα συνέδεε τη χώρα με την Αλγερία, το Μαρόκο και περαιτέρω με την Ισπανία και την Ιταλία. Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα στον τρόπο κατασκευή δεν ήταν η καυτή Σαχάρα ή η βαθιά Μεσόγειος, αλλά οι εσωτερικέ δυνάμει τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα το κίνημα για την απελευθέρωση του Δέλτα του Νίγηρα. Τον Μάιο, οι αρχέ τη Νιγηρία ανακοίνωσαν ότι η Ρωσία αποφάσισε να επενδύσει στην κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου από την Νιγηρία στην Ισπανία. Και η επιθυμία τη Ρωσία να επενδύσει εκτό από οικονομικέ επενδύσει περιλαμβάνει αναμφίβολα και στρατιωτική υποστήριξη όπω έχει αποδειχθεί σε πολλοί άριθμε περιπτώσει. Είναι σαφέ ότι εάν η Ρωσία επενδύσει στον αγωγό φυσικού αερίου, τότε μέρο των κερδών από αυτόν τον αγωγό φυσικού αερίου θα πάνε στη Ρωσία. Ο επικεφαλή του Υπουργείου Ενέργεια τη Νιγηρία, Τ έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι η Ρωσία σκοπεύει να επενδύσει στη δημιουργία ενό υπεραφρικανικού αγωγού φυσικού αερίου. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, είπε ότι οι Ρώσοι εκπρόσωποι επισκέφτηκαν το γραφείο του πριν από λίγε ημέρε Δηλώνοντα την ετοιμότητά του να επενδύσουν σε ένα έργο μεγάλη κλίμακα. Αναφέρεται ότι το συνολικό μήκο τη νέα γραμμή θα είναι 5.600 χιλιόμετρα. Έτσι, θα είναι ο μεγαλύτερο αγωγό φυσικού αερίου στον κόσμο, ενδεικτικά ο Nord Stream έχει μήκο 1.200 χιλιόμετρα. Θα σημειωθεί επίση ρεκόρ για τον αριθμό των σταθμών συμπίεση, καθώ η άντληση καυσίμων σε τέτοιε αποστάσει είναι αρκετά προβληματική. Η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2023. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.